Κύριε Βονιάτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για να δούμε κύριε Βονιάτη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, εσείς θα λέγατε ότι είναι ασφαλής η επάνωδος και για τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης τελικά, στα σχολεία ή όχι? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, όμως εξακολουθούμε να έχουμε κάποια μετάδοση του ιού, ναι, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως το πρόβλημα θα είναι ότι η επιστροφή χιλιάδων μαθητών πίσω στα σχολεία, δεν μιλάμε για επιστροφή των μερικών χιλιάδων, των 7.000 που επέστρεψαν των τελειοφύτων, αλλά μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Αν πάρουμε στο σύνολο όλων αυτών που θα επιστρέψουν, μιλάμε γύρω στις 100.000. Ναι. Βέβαια θα είναι εκ περιτροπής, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα εκτεθούν όλοι σε μια νέα κατάσταση. Σίγουρα είναι μεγάλο το εγχείρημα και το κυριότερο πρόβλημα είναι στα παιδιά των νηπιαγωγείων περισσότερο, που θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία στο να πειθαρχήσουν σε καταστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε. Δηλαδή να κρατούν αποστάσεις, να λαμβάνουν τα προσωπικά μέτρα ασφάλειας συνεχώς. Γιατί δεν είναι θέμα ότι θα το κάνουν σαν παιχνίδι, αλλά ότι θα είναι συνέχεια αυτή η κατάσταση. Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε αυτή τη μικρή, στις μικρές, πολύ μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι θέμα εκτίμησης και του γεγονότος ότι μιλάμε με τα παιδιά αυτά όλα, θα πάνε σχολείο για 10-12 μέρες εκ περιτροπής, που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πολύ το θέμα της εκπαίδευσής τους. Ναι. Μιλώ για τα υπόλοιπα παιδιά. Θα μπορούσαν εννοείται να μεταφερθούν αυτές οι μέρες, 13 ναι, μέρες πόσες είναι, στην επόμενη σχολική χρονιά. Ναι. Μια εβδομάδα προηγουμένως, το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και ειδικά όμως θα έλεγα κάτι άλλο, ότι σίγουρα για τα παιδιά που βρίσκονται στην έκτη τάξη του Δημοτικού και αλλάζουν επίπεδο εκπαίδευσης, κύκλο σπουδών, εκεί ίσως θα πρέπει να τα επαναφέρουμε πίσω για να αποφοιτήσουν. Να έχουν ένα είδος αποφοίτησης. Διαφορετικά θα είναι κάπως ξεκρέμαστα αυτά τα παιδιά. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα, αν ανοίξουμε τόσο γρήγορα, μόνο για 10 μέρες, 12 μέρες, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο αυτό mm-hmm. το πείραμα. Mm-hmm. Σίγουρα μέχρι τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Σίγουρα μέχρι την 21 Μαΐου θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επάνωδο των μαθητών της τρίτης λυκείου ήδη στα σχολεία, κατά πόσον έχουμε αύξηση όχι των κρουσμάτων. Οπότε θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες μέχρι τότε. Ναι. Βέβαια οι αποφάσεις θέλουν να λαμβάνονται πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πάντοτε τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, αλλά θα προϋποθέτει και ένα επίπεδο προετοιμασίας. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Άρα το ερώτημα είναι, χρειάζεται όλη αυτή η ιστορία να γίνει? Δηλαδή να ανοίξουν όλες οι τάξεις των σχολείων και τα νηπιαγωγεία για 10-12 μέρες, που είναι το σύνολο τους, και να χωρίς να είμαστε ακόμα 100% βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε εξάπλωση, δηλαδή αύξηση των κρουσμάτων, να το ναι. πω διαφορετικά. Ναι. Άρα κρίνεται ότι είναι πιο ασφαλές να παραμείνουν κλειστά αυτή τη στιγμή, πλην των τελειοφύτων, είναι, οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμαστούν. Και έχει επίσης, ναι. συζητούν το θέμα ότι με το να τους πάρουμε τώρα θα εκπαιδευτούν. Νομίζω και το Σεπτέμβριο τα Σαββάν πάλι θα έχουν χρόνο να εκπαιδευτούν στα μέσα προσωπικής προστασίας, το να κρατάνε αποστάσεις. Διότι ο Σεπτέμβριος δεν είναι μήνας που χαρακτηρίζεται κατά κανόνα
από αναπνευστικές λοιμώξεις. Mm-hmm. Δηλαδή από το ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα. Ναι. Πιστεύω ότι το δεύτερο κύμα θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου προς Νοέμβριο στην Κύπρο. Με τις θερμοκρασίες που επικρατούν. Ναι. Λέτε να είναι χειρότερα τα πράγματα, κύριε Βονιάτη. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα γίνει και με τις επιστημονικές έρευνες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει τώρα αυτή η έρευνα από το Ινστιτούτο Παστέρ. Είναι για τρία διαφορετικά προγράμματα, τρεις διαφορετικούς τύπους εμβολίου. Το ένα από αυτά, από ό,τι διαβάσαμε, αφορά τροποποίηση του εμβολίου που υπάρχει κατά της λαράς. Ναι, καλά. Όλα αυτά είναι τεχνικής επιστημονικής φύσεως. Απλούστατα, οι τροποποιήσεις των εμβολίων δημιουργούνται με το νόημα ότι το υπάρχον εμβόλιο θα είναι ένας φορέας, δηλαδή θα μεταφέρει τις πρωτεΐνες του κορονοϊού ώστε να δημιουργεί αντισώματα εναντίον του κορονοϊού. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι θέματα τεχνικά επιστημονικά και πάλι δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται μια επένδυση πάνω σε ένα υπάρχον εμβόλιο δεν θα υπάρξουν κάποιες δοκιμές σε εθελοντές για την ασφάλεια του. Ναι. Άρα αυτό είναι πολύ βασικό. Σίγουρα τα εμβόλια αναμένουμε ότι θα μας δώσουν τη λύση. Τώρα κατά πόσον θα τα έχουμε μέχρι το φθινόπωρο ή τέλος του χρόνου ή αρχές του άλλου χρόνου ακόμα κανένας δεν είναι απόλυτα βέβαιος, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα η πρώτη κλινική φάση που είναι η δοκιμή του σε εθελοντές. Μάλιστα. Εντάξει, μας λένε τώρα κάποιοι τηλεθεατές για την ψυχολογία των παιδιών που θέλουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι θέμα μερικών ημερών όμως. Ακόμη και η επιστροφή αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι γονείς. Δεν σας ακούω καλά. Δεν ξέρω γιατί. Μας λένε, λέω, για την ψυχολογία των παιδιών που θα θέλουν να επιστρέψουν. Με τρία κρούσματα την ημέρα, οι δύο. Η ψυχολογία των παιδιών θέλουν να επιστρέψουν. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι παίρνουμε ένα ρίσκο, γιατί αναμέναμε μέχρι τώρα να είχαμε μηδενικά κρούσματα. Mm-hmm. Φανούριε. Ονούφριας. Και δεν έχουμε, πώς το λέμε, μηδενικά κρούσματα. Έχουμε ακόμα εστίες σε κάποιες ομάδες, οι οποίες ομάδες είναι και ψηλού κινδύνου και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε μια αύξηση της τάξης, για παράδειγμα, που ευτυχώς δεν είχαμε μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Έχουν περάσει, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα, αρκετά μέσα στη δεύτερη εβδομάδα μετά την πρώτη χαλάρωση των μέτρων. Και επίσης έχουμε και 5 μέρες από την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, που ίσως θα αρχίσει να δείχνει κατά πόσον θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων ή όχι. Επομένως, όλα αυτά μας δείχνουν ότι πάμε πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε φτάσει τα μηδενικά κρούσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε φτάσει τα μηδενικά κρούσματα, θα ήταν πολύ πιο απλό να πούμε ναι, εντάξει, ας πάμε στα σχολεία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για τις παραλίες του Σαββατοκύριακο, κύριε Βονιάτη, πολλοί περιμένουν, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι παγίδα ή όχι, θεωρείτε εσείς? Οι κανόνες είναι πολύ ξεκάθαροι. Κολυμπάμε και φεύγουμε, δεν καθόμαστε στην παραλία για ηλιοθεραπεία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κανόνας και επομένως πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Στις παραλίες με ένα κολύμπι στον καθαρό αέρα, στον ήλιο, δεν υπάρχει θέμα εύκολης μετάλλωσης του ιού, εκτός αν κάποιος είναι ασθενής και βήξει μέσα στα ή φταρνιστεί μέσα στα μούτρα μας. Τότε ναι, είναι πολύ. Mm-hmm. Να είμαστε προσεκτικοί κάποιος, με την ανθρώπινη επαφή, ναι. Υπό κανονικές συνθήκες και να είναι κάποιος ασθενής και να σβήξει κάπου έξω με τον αέρα, με την ατμόσφαιρα η οποία είναι ανοιχτή, δεν μένει κάτι, βλέπουν τα σταγονίδια συγκεντρωμένα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως σε ένα κλειστό χώρο. Άρα έχουμε το πλεονέκτημα του ανοιχτού χώρου.
Σημαίνει ότι όμως και στις παραλίες κρατάμε τις αποστάσεις. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε την υγιεινή των χεριών. Δηλαδή πλένουμε τα χέρια μας είτε απολυμμένουμε με αλκοολούχο τζέλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βωνιάτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συνέχεια όμως με τον καθηγητή γενετική.